Νίκο, η Real News θα έχει πλούσιο ρεπορτάζ την Κυριακή, είναι βέβαιο αυτό. Αλλά θα θέλαμε και εδώ στο Δελτίο την εκτίμησή σου για το πού πάνε τα πράγματα. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι η Real News πράγματι θα έχει ένα ρεπορτάζ που θα συζητηθεί πάρα πολύ για το θέμα της Χρυσής Αυγής την Κυριακή. Μια αποκλειστικότητα που νομίζω ότι θα σηκώσει σκόνη. Τώρα, είδα τον κύριο Κασιδιάρη προσερχόμενος στον Άριο Πάγο να δηλώνει «Ήρθαμε για να παραδοθούμε». Θεωρεί προφανώς ότι κάνει χιούμορ μπροστά στις κάμερες. Με βάση το ρεπορτάζ που έχουμε συλλέξει, πρέπει να πω ότι δεν θα χρειαστεί. Δεν θα χρειαστεί. Θέλω επίσης να πω ότι αυτό το «θα προκαλούμε κάθε μήνα εκλογές» που άκουσα από τα χείλη του αρχηγού των ναζιστών της Χρυσής Αυγής, δηλαδή η απειλή, ο εκβιασμός ότι θα θέσουν σε ομοιρία την πολιτική ζωή, πρέπει να πω ότι είναι ένας εκβιασμός και μια απειλή που μπορεί, και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που δεν έχουν σκεφτεί οι βουλευτές και τα στελέχη και η ηγεσία του συγκεκριμένου μορφώματος, να λειτουργήσει ευεργετικά για τη δημοκρατία μας. Να αφυπνίσει δηλαδή το πολιτικό μας σύστημα, να το οδηγήσει σε συνεννοήσεις και συνεργασίες, προκειμένου η ποιότητα της λειτουργίας των δημοκρατικών μας θεσμών να είναι τέτοια στο μέλλον, ώστε να μην επιτρέπει την εκ νέου ανάπτυξη αντίστοιχων μορφωμάτων σαν αυτό της Χρυσής Αυγής. Νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση η πρόταση που ακούγεται από ορισμένες πλευρές του πολιτικού σκηνικού, άκουσα στο βίντεό μας πριν από λίγο την Ντόρα Μπακογιάννη να τη διατυπώνει, για κοινό ψηφοδέλτιο όλων των δημοκρατικών κομμάτων απέναντι στους υποψηφίους της Χρυσής Αυγής, αν υπάρξει θέμα αναπληρωματικών εκλογών, είναι μια πρόταση που ακόμη και αν δεν γίνει δεκτή από το ΣΥΡΙΖΑ και φαίνεται να μην γίνεται δεκτή σε αυτή τη φάση. Και ο κύριος Κεδίκογλου έδειξε να μην συμφωνεί με αυτό. Ακριβώς. Πάντως, εγκαθιστά ήδη ένα άλλο κλίμα στο διάλογο ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Να λοιπόν και ένα πρώτο θετικό από τις απειλές και τους εκβιασμούς του Μιχαλολιάκου.